Σήμερα το πρωί με το οποίο ήρθα να ανοίξω το κατάστημά μου, καλά με είχαν ειδοποιήσει και την ώρα που ερχόμουν ότι έχω πάθει κάποια ζημιά στα τζάμια μου και μετά πολλά εδώ ένας γείτονας είχε ένα τραμπολίνο πολύ μεγάλο. Εγώ επειδή το έβλεπα τόσο καιρό δεν νομίζω ότι το χρησιμοποιούσαν, το είχαν πετάξει σε μια γωνία, το είχαν παροκλήσει και δεν ξέρω γιατί δεν πήγε σε σκουπίδια αυτό ποτέ. Με αποτέλεσμα με τους χειρούς ανέμους που είχαμε το πρωί να πετάξει αυτό, δηλαδή αν θέλετε γυρίστε λίγο την κάμερα να σας δείξω που ήταν, να σας δώσω καταλάβετε, δηλαδή ήταν εκεί στα αμάξια αριστερά και πέταξε αυτό, ήρθε, προσγειώθηκε στις τζαμαρίες μου με αποτέλεσμα να πάθω εγώ υλικές ζημιές αρκετές, δηλαδή εκτός στις τζαμαρίες επειδή μπήκανε μέσα νερά και εγώ με κατάσταση ηλεκτρονικά ήδη εδώ πέρα πρέπει να έχω πάθει πάνω από 2.000 ζημιά σε πρώτη εκτίμηση στο μπαμ μπαμ, γιατί ακόμα φτιάχνουμε μέσα να αξιολογήσουμε τι έχει γίνει. Αλλά το σημαντικό είναι να είμαστε λίγο υπεύθυνοι για τα πράγματά μας, γιατί αυτό το πράγμα τώρα, αν θα το τραβήξεις μετά να το δεις, αν είχε πάρει κάποιον άνθρωπο, θα τον είχε σκοτώσει σίγουρα. Δεν υπήρχε, γιατί είναι σίδερο κατασκευή, δεν ήταν ένα απλό τραμπολίνο, είναι τα μεγάλα τα επαγγελματικά. Τίποτα, να είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι για τα πράγματά μας και να μην κοιτάμε να κάνουμε μόνο τη δικιά μας δουλειά για να είμαστε OK. Να κοιτάμε ότι αυτό μπορεί να έχει επίπτωση κακή.